αυτά τα 4 χρόνια που είμαι εδώ σχολικά έτη, να κάνω μια διαδρομή πώς ξεκίνησε το σχολείο όταν ήρθα και πού φτάνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να κάνουμε μια ενημέρωση. Διότι. Σωστή ενημέρωση, διότι σε αυτόν τον τόπο η ενημέρωση πολλές φορές είναι παραπληροφόρηση, λάθος πληροφορίας. Θα ήθελα περισσότερη συμμετοχή από τους γονείς, διότι ακόμα παίρνουν τηλεφωνήματα που δεν ξέρουν οι γονείς τι θέση είναι το Δημοτικό Σχολείο Καλεσών. Μέχρι και πέρυσι, ας πούμε, τέτοιο καιρό με παίρνανε και λέει ένας δάσκαλος είναι στο σχολείο, δύο δάσκαλοι είναι στο σχολείο. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι και δεν ενδιαφερόμαστε να ενημερωνόμαστε. Τι, πώς και τα λοιπά. Όταν λοιπόν εγώ ήρθα στο Δημοτικό Σχολείο Καλεσών πριν από 4 χρόνια, το Δημοτικό Σχολείο Καλεσών ήταν τετραθέσιο. 4 τάξεις, πρώτη ξεχωριστή, δευτέρα ξεχωριστή, τρίτη, τετάρτη συνδασκαλία, πέμπτη, έκτη συνδασκαλία. Και εγώ βαλαντέρ για να λάβουμε το ολοήμερο, που ένα μεγάλο πρόβλημα του Δημοτικού Σχολείου Καλεσών πριν γίνει τετραθέσιο ήταν οι εργαζόμενοι γονείς που δεν είχαν ολοήμερο να αφήσουν τα παιδιά τους. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν ήταν η δεύτερη χρονιά που λειτουργεί ολοήμερο. Δεν ήμουν ο πρώτος, ήμουν η δεύτερη χρονιά εγώ. Παρέλαβα από τον Θεόφιλο τον Λαμπαριονάκη, όσοι τον θυμάστε, τον διευθυντή που ήταν ο πρώτος διευθυντής σαν τετραθέσιο. Ακόμα λοιπόν και εκείνη τη χρονιά που έχουμε μόνο 4 τάξεις, να το πω έτσι καταλαβαίνετε, πρώτη ξεχωριστά, δευτέρα ξεχωριστά, τρίτη, τετάρτη ξεχωριστά, πέμπτη. Ακόμα και εκείνη τη χρονιά έχουμε κτηριακό πρόβλημα. Και εκείνη τη χρονιά έχουμε μοιράσει μία κανονική αίθουσα σε δύο αίθουσες με γυψοσανίδα για να λειτουργούν μέσα οι υπολογιστές και να μην έχουμε θέμα. Μέσα, όσοι έχετε μπει, σίγουρα έχετε δει τη μεγάλη την μπλε πόρτα. Αυτή η μπλε πόρτα η μεγάλη, με το μεγάλο διάδρομο, θεωρείται μια αίθουσα για πολλαπλή χρήσεως. Δεν είναι αίθουσα κανονική. Αλλά την κάναμε αίθουσα για να μπαίνει μέσα τάξη. Δηλαδή, κάθε χρόνο χρησιμοποιούσαμε και μια λύση, βρίσκαμε μια λύση ανάγκης. Προσωρινή. Μέχρι να γίνει, γιατί εγώ 4 χρόνια είμαι εδώ, κάθε χρόνο από τη Δημοτική Αρχή έρχονται και μετούνε. Εκεί από πίσω το ξέρουν σπιθαμί προς σπιθαμί. Μέτρο, ξέρουν που είναι το κάθε δέντρο κτλ. Το μετράνε. Να κάνουν σχέδιο, να πάνε στο υπουργείο για να γίνουν τρεις αίθουσες. Ούτε το γεφύρι της Άρδας λάτανε, φτιάχτηκε γι' αυτό. Τέλος πάντων.